μαγική έπαυλη του Τζιάνι Βερσάντζε στο Μαϊάμι ανοίγει και πάλι τις πόρτες της μέχρι το τέλος του μήνα. Ως πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο αυτή τη φορά, στο οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο δωμάτιο του διάσημου μόδιστρου, να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι και να κολυμπήσουν στην πισίνα με τα χρυσά ψηφιδωτά 24 καρατίων που εκείνος σχεδίασε. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια κρυφή ματιά στο δωμάτιο του σχεδιαστή που λάτρεψε τη γυναικεία μόδα όπως κανείς? Για 174 τετραγωνικά μέτρα, το μεγαλύτερο king size κρεβάτι που έχετε δει ποτέ, σε εντόνια από Αιγυπτιακό βαμβάκι, πουπουλένια μαξιλάρια και παπλώματα, αστραφτερά ιταλικά μαρμάρινα μπάνια. Το ξενοδοχείο υπόσχεται την απόλυτη εμπειρία αισθήσεων. Κλειδί και πολυτέλεια διάχεται στο χώρο. Τύχη από διακοσμητικά ψηφιδωτά με βότσαλα. Πλούσιες τοιχογραφίες ακόμα και στην οροφή των δωματίων. Πανάκριβες πορσελάνες από την Κίνα. Αν και το γούστο δεν το λες ακριβώς εκλεπτισμένο, η ΣΥΚ, αφού συχνά υπερβολή συναντά το kitsch στην κραυγαλαία του έκφραση, εξακολουθεί να είναι πολυτελέστατο. Το μικρότερο δωμάτιο είναι 434 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η μεγαλύτερη σουίτα με θέα τον ωκεανό και δύο ιδιωτικά μπαλκόνια φτάνει τα 1428 τετραγωνικά. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά? Ακριβά βέβαια. Μία διανυκτέρευση στην περίφημη Villa Suite ξεκινά από 1.315 ευρώ. Το ξενοδοχείο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος VIPs. Πρώτη και καλύτερη η Kim Kardashian που ήδη βρέθηκε εκεί. Πώς όμως η Villa που έχει μακράν ιστορία έφτασε στα χέρια του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή, ο οποίος άφησε ανεξίτηλα το όνομα του γραμμένο στην ιστορία της διεθνούς μόδας? Ας ρίξουμε μια ματιά πίσω στο χρόνο και ας ταξιδέψουμε στο 1930, όταν ο Alan Freeman, ο πολυεκατομμυρίουχος κληρονόμος της Standard Oil, έφτιαξε τη βίλα και την ονόμαζε Casa Casuarina. Ο Freeman εμπνεύστηκε την κατασκευή της από το παλιότερο σπίτι στο Βυτικό Ημισφαίριο, το Alcazar de Colón, στο Σάντο Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, που χτίστηκε από το γιο του Χριστόφορου Κολόμβου. 10 υπνοδωμάτια, πισίνα 16 μέτρων με χρυσό 24 καρατίων, τοιχογραφίες, αγάλματα, ψηφιωτά, εσωτερική αυλή, η βίλα έμοιαζε ονειρική. Όταν ο Freeman πέθανε στις αρχές της δεκαετίας του 40, η Villa έγινε στέγη καλλιτεχνών του Μαϊάμι και απέκτησε μποέμ και artistic χαρακτήρα. Ήταν το 1992 όταν η ιδιαιτερότητα και η ιστορικότητα της Villas μάγεψε τον Versace, ο οποίος την αγόρασε για 2,9 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια αγόρασε ένα επόμενο ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα, το Revere Hotel, τον γκρέμισε και το ξανάφτιαξε από την αρχή, ρίχνοντας το μυθικό ποσό των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, και τότε το όραμα για το σπίτι των ονείρων του έγινε αληθινό. Ο Versace και ο συνεργάτης του Αντώνιο Νταμίκο έζησαν πλούσιο πάροχα στη βίλα μέχρι τη μέρα που ο διάσημος μόδιστρος έπεσε νεκρός στην μπροστινή πύλη του σπιτιού του το 1997 από τις σφαίρες του Άντριου Κουνάναν, κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Τα φώτα στην πολυτελή βίλα των λαμπερών πάρτι και της Χλειδής έσβησαν απότομα. Τίποτε πια δεν ήταν το ίδιο. Το 2000, ο Αμερικανός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών, ο Πίτερ Λόφτιν, αποφασίζει να δώσει και πάλι ζωή στην ερημωμένη βίλα των 12 υπνοδωματίων και 19 λουτρών. Αγοράζει σε δημοπρασία την έπαυλη για 19 εκατομμύρια δολάρια με σκοπό να γίνει θερινή κατοικία του. Όμως οι επισκέψεις του ήταν σποραδικές και η βίλα ήταν και πάλι άδεια. Τελικά αποφασίζει να το κάνει πριβέ κλαμπ και μπουτίκ ξενοδοχείο. Ο Σύλλογος Ιστορικής Διατήρησης του Μαϊάμι του δίνει άδεια ανακαίνησης και το μεσογειακής τεχνοτροπίας παλάτι στο Ocean Drive παίρνει και πάλι ζωή. Με 15 πολυτελείς σουίτες και ένα εξαιρετικά πολυτελές ρεστοράν απευθύνεται σε αυτούς που πραγματικά μπορούν να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη, αφού η διανυκτέρευση κοστίζει από 2 έως 6.000 δολάρια. Σήμερα βρίσκει τη βίλα στα χέρια του Barton G. Wise, επιχειρηματία από το Μαϊάμι που την ανακαινίζει ξανά, σεβόμενος απόλυτα τη σφραγίδα του διάσημου μόδιστρου. Η βίλα by Barton G. γεννιέται. Ο λαμπερός κόσμος του Τζιάνι Βερσάντζε, εκεί που έζησε ευτυχισμένα μερικά από τα ωραιότερα χρόνια της ζωής και της καριέρας του, ανοίγονται και πάλι ολοζώντανα.